Άνθρωποι, σας προειδοποιώ, αυτό το βίντεο είναι βαρύ, είναι μεγάλο, έχει πολύ διάβασμα μέσα από την οθόνη, μπορεί να λειτουργήσει και σαν podcast αν θέλετε, να μην το βλέπετε δηλαδή, δεν γινόταν να γίνει μικρότερο, σε κάποια φάση χαλάει ο ήχος, δεν πειράζει για 4 λεπτά, νομίζω βγαίνει η φάση. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, και είναι εντελώ διαφορετικό αυτό το non-verbalism από το άλλο, γιατί δεν ήθελα ένα τόσο δραματικό τόνο, ήθελα λίγο έτσι ένα διαφορετικό. Απ' την άλλη, δεν θεωρούσα κιόλας ότι αυτό το βίντεο κολλάει στα υπόλοιπα που κάνω. Οπότε ελπίζω να το απολαύσετε, ελπίζω να ανοίξουν κάποιε συζητήσει και ελπίζω να δείτε και τι πηγέ που έχω στην περιγραφή. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή θέαση. Γεια σα. Μην πει τίποτα. Μην πει τίποτα γιατί αυτό το βίντεο δεν είναι σαν τα άλλα. Είναι σαν τα άλλα. Είναι, είναι σαν άλλα. Τέλο πάντων. Ε, μισό λεπτό να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Ο πάτης. Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο καλύτερα. Τέλεια. Χαίρομαι. Δύσκολο θέμα σήμερα. Α ξεκινήσουμε. Να σα πω ότι φυσικά και δεν είμαι ειδικό στα νομικά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα γι' αυτό και ζήτησα βοήθεια. Ούτε καν. Μόνη προσφέρθηκε. Μια, μια συνδρομήτρια, μια follower, δεν ξέρω δεν είμαστε φίλοι θέλω να πω δεν έχουμε προσωπική σχέση, να με βοηθήσει να κάνω ένα βίντεο για τα νομικά αυτά. Έχετε δει λίγο τι παίζει τώρα με, την, με αυτόν τον νόμο που ανέβηκε που πρέπει να συμφιλειωθούμε με μια ευρωπαϊκή οδηγία κτλ λοιπά και αυτός ο νόμος που ανέβηκε εμείς βγάλαμε σαν εργατική ομάδα των κομικών, βγάλαμε μια ανακοίνωση ρε παιδί μου η οποία έλεγε ότι αυτό ο νόμο ε, οδηγεί σε λογοκρισία. Και διαπίστωσα, διαπίστωσα, ε, για ότι για άλλη μια φορά ε, πολλοί κόσμοι αποφάσισαν να αρχίσει να λέει πάλι τα δικά του χωρί να έχει μια σωστή βάση του πράγματο. Και λέω εγώ τώρα, γιατί να μην κάνουμε ένα βίντεο να το ξεκαθαρίσουμε, για να μην υπάρχει έτσι και κανένα άλλο έτσι, πώ το πω, ε, αυτό ο άκρατο λαϊκισμό θα πω εγώ, αλλά εγώ είμαι και περίεργο, είμαι και περίεργο. Εντάξει, μπορεί να το θεωρώ εγώ λαϊκισμό και να μην είναι. Hint είναι. Μισό λεπτό, πάω να φτιάξω το τσάι μου. Περιμένω. Επέστρεψα που λέτε με το τσάι. Λογοκρισία. Τι είναι η λογοκρισία. Εσύ ρωτάς. Θα σου πω. Αλλά πριν από αυτό να πω ότι θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να ξέρουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο βίντεο και βίντεο το οποίο θα έχει πολύ διάβασμα και θα βαράνε και κινητά και όλα, έχει σημασία να πούμε κάποια βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν ξέρουν, το δίκαιο χωρίζεται σε αστικό και ποινικό. Και υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτά τα δύο. Ε, το αστικό δίκαιο αναφέρεται σε ένα γενικό νόμο, ο οποίος αφορά τις διαφορές μεταξύ ατόμων, οργανισμών ή και των δύο, okay? όπου, ο αδίκητος, όπου ο αδίκητος, αυτός δηλαδή που είναι αδίκητος, δεν έχει αδικηθεί, προσβάλλει, αποζημιώνει τον πληγέντα, αυτόν που έχει πληχθεί. Όχι αυτόν που έχει πληγέ, αλλά άμα το έχει προκαλέσει πληγέ, μπορεί να είναι και πληγεθέντα. Ωραία. Πολύ ωραία. Το ποινικό είναι άλλο πράγμα. Το ποινικό δίκαιο λέει εδώ, συνεπάγεται το νόμο που αφορά τα αδικήματα ή τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά τη κοινωνία στο σύνολό τη. Δηλαδή. Το ένα υποστηρίζει τα δικαιώματα ενός ατόμου και του τα αποζημιώνει. Δηλαδή, εσύ μου έκανες κακό. Εσύ βγήκες και είπες ότι τα δικά μου πορτοκάλια είναι άσχημα. Oh, no, no, no. Δεν τα αφήσω εγώ να περάσει έτσι. Το είπες στη γειτονιά και έχασα πελάτες, κύριε. Εγώ και εσύ, δικαστήριο, να το λύσουμε. Θα φας μηνύση. Σου κάνω μηνύση. Πώς κάνει ο Σόρας μηνύσεις. Αυτό. Το ποινικό δεν είναι αυτό. Το ποινικό διατηρεί τον νόμο και την τάξη, προστατεύει την κοινωνία και τιμωρεί του παραβάτε. Δηλαδή, ενώ στο αστικό δίκαιο πρέπει να γίνει μια υποβολή αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, όπω γράφει εδώ, από τον θυγόμενο, δηλαδή εγώ με τα πορτοκάλια μου, πρέπει να πάω και να πω μου θυξε τα πορτοκάλια, είμαστε σοβαροί, θα μου πούνε, ηρεμήστε, θα τα βρει το δικαστήριο, ηρεμήστε. Στο ποινικό, πρώτον λέει, υποβάλλεται καταγγελία στην αστυνομία που διερευνά το έγκλημα, στη συνέχεια μια υπόθεση κατά στο δικαστήριο. Το αστικό δικαστήριο ασχολείται, λέει, με οποιαδήποτε φλάβη ή παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, ενώ το ποινικό ασχολείται με τι πράξει τι οποίε το δίκαιο ορίζει ως αδικήματα. Αν εγώ δηλαδή πάω και. κάνω σε κάποιον μια ζημιά σωματική, πρέπει να δω σωματικέ βλάβε, sorry κύρια, αλλά εδώ διαπάρα τις εγκλήματα κατά τη κοινωνία. Απά να βάλω μια βόμβα κάπου, πιου, πφ, και αυτό. Ε, Επίση, κρατήστε τη φράση αν πάω να βάλω μια βόμβα κάπου, γιατί με βάση αυτόν τον νόμο μπορεί να μην μπορώ να την λέω. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε θέμα. Η δράση λέει στο αστικό είναι μηνύο. Η δράση στο ποινικό είναι καταδιώκο. Η αυτεπάγγελτη δίωξη που λέμε γίνεται χάμ, σε ψάχνουνε. Άμα κάνει βλακέ, σε ψάχνουν Το άλλο είναι μήνυση. Η αρμοδιότητε του δικαστηρίου λέει στο αστικό είναι αποζημίωση. Ή αποζημίωση. Δεν ξέρω γιατί το έχει βάλει δύο φορέ, αλλά εντάξει. Οι αρμοδιότητε του δικαστηρίου στο ποινικό είναι φυλάκιση, απαλλαγή. Ωραία. Δεν ξέρω τι είναι το ωραία και δεν ξέρω γιατί έχει μπει εκεί. Μπορεί να είναι Google Translate αυτό που διαβάζω. Μεγάλο πρόβλημα. Συνέπεια. Ο κατηγορούμενο είτε ευθύνεται είτε δεν ευθύνεται. Δηλαδή, έχασα εγώ λεφτά από μικρότερη κατανάλωση πορτοκαλιών. Ισχυρίστηκα εγώ στο δικαστήριο ότι αυτό εκεί τον έχω πιάσει, γιατί εγώ πουλούσα πορτοκάλια. Αλλά από όταν πήρε αυτό. Και τον άκουσα να λέει, δεν παίρνουν πορτοκάλια το ίδιο. Αυτό μου την έκανε τη ζημιά. Είμαι εγώ ενάντια σε αυτόν. Οπότε θα πούνε: Ευθύνεσαι κύριε για τα πορτοκάλια. Ναι, αποζημίωσε το να τελειώνουμε. Πόσα έχασε παλικάρι μου, Εγώ ήτανε να πουλήσω 6 τόνου. Ε, εντάξει, τα καταστραφεί οικονομικά. Τώρα έξω των πορτοκάλια μπορεί να έχουν και 2 ευρώ. Γι' αυτό είναι, είναι που η αγροτιά στη χώρα μα είναι πολύ καλή. Στο ποινικό, ο κατηγορούμενο είναι ένοχο ή δεν είναι ένοχο. Δηλαδή, κύριε, σκοτώσατε. σκοτώσατε. Γεια σα, στην πουζού, προσέξτε τώρα τη μεγάλη διαφορά. Σε ένα αστικό δικαστήριο μπορεί ο άλλος να πει «εγώ έβρισα τα πορτοκάλια», αλλά και τα πορτοκάλια ήταν χάλια. Κριτική του έκανα, δεν τον κακολόγησα και να ισχύει ότι μου έβρισε τα πορτοκάλια, αλλά εγώ να μην έχασα πελατεία γι' αυτό. Γι' αυτό έχει σημασία το αν ο κατηγορούμενος ευθύνεται ή όχι δεν δίνουμε δηλαδή στο αστικό δικαστήριο η, η απόδοση τη δικαιοσύνη. Αφορά αυτού του δύο, mm. δεν μπορούμε να πούμε ότι το έκανε, δεν το έκανε και αυτό τον και καλά είναι ένοχο επειδή το έκανε, έγινε αυτό. Είναι ισχυρισμοί μεταξύ μελών. Γι' αυτό και λένε πολλέ φορέ ότι μην κοιτάτε τώρα που αγαθώθηκε ο τάδε στο, στο αστικό δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί αυτό δεν αναιρεί την πράξη του. Η συκοφαντική δυσφήμιση μπορεί να μην έγινε. Αλλά η πράξη του να έγινε, ναι, Θυμηθείτε λίγο, έχουμε και ένα ελληνικό μυτού που είναι στα σκαριά που λέει διάφορα για αθωθήκαμε. Για κανα... ναι, το ότι αθώθηκε σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη για αυτό που σε κατηγορεί. Όχι ότι δεν έγινε και η πράξη. Εντάξει. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ελευθερία του λόγου, που είναι ένα ζήτημα που πάρα πολλούς τους πονάει. Τους πονάει διότι και, μένα, δηλαδή είναι θέμα καλλιτεχνικό, είναι θέμα προσωπικότητων, είναι θέμα. Θα διαβάζω εγώ από μέσα τώρα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν λέμε μπουρδε. Έχουμε και λέμε. Αυτά τώρα εδώ τα λένε δικηγόροι. Λέει λοιπόν, λογοκρισία για το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και στην πληροφόρηση, διότι αυτά κάπω πάνε πακέτο. Και λέει. Όσοι είναι γνωστόν, η σημασία της λογοκρισίας αποδίδεται εκ της σκοπιμότητας που πραγματοποιείται αυτή. Βασικό. Ω διαδικασία ή λαμβανόμενο μέτρο προ έλεγχο απαγόρευση προληπτική ή κατασταλτική τη ανθρώπινη έκφραση, γενικά που επιχειρείται όμω από κάποια αρχή. Δηλαδή, τι μα λέει τώρα, ότι έχει εσύ, εσύ λε. Α πούμε, βγαίνει και λε, Ότι κύριε, τα περιστέρια είναι λευκά και τα αγαπώ. Εντάξει. Και έρχεται ο άλλο και σου λέει: Δεν μπορεί να λε ότι αγαπά τα περιστέρια, διότι έχουμε αποδείξει ότι τα περιστέρια κανονικά είναι μαύρα και τα μισούμε. Οπότε δεν πρέπει να το λε. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο ποιος το λέει. Είσαι υποχρεωμένο να το ακολουθήσει. Αν έρθω και στο πω εγώ στον δρόμο, είσαι υποχρεωμένο να το ακολουθήσει. Θα γυρίσει και να μου πει: Δεν με λογοκρίνει εσύ, κύριε, για τα περιστέρια. Ότι γουστάρω εγώ θα λέω και θα φύγει. Θα φύγει, βεβαίω. Δεν θα κάτσει να με ακούσει. Γιατί δεν είσαι αυτό. Εγώ μπορεί να είμαι με... το άλλο. Μην αρχίσουν πάλι τα χτυπήματα. Δεν αντέχω. Σε πολλέ περιπτώσει, λέει εδώ, η λογοκρισία από κυβερνητικά όργανα. Κρατική λογοκρισία. Η λογοκρισία πηγάζει συνήθως από τη θέληση των κυβερνώντων και όχι μόνο να ασκούν έλεγχο στην κοινωνία και όχι από εκείνη προς αυτούς. Mm, mm. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι πολύ συνήθεις που παρατηρούνται από δημοσιεύματα του τύπου ή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και που οδηγούν σε μια κρίση των ΜΜΕ με την εξουσία. Ταξ λογικό. Για παράδειγμα έχει εδώ ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Λέει στις 3 Τρίτου του 2020 και στις 18 Δευτέρου του 2020 πριν ένα χρόνο είχε γίνει αυτό με την πανδημία και δημοσιεύτηκε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε δεν θα μιλάτε στους δημοσιογράφους αν δεν συνεννοείστε πρώτα με το Υπουργείο. Έλεγε λοιπόν συγκεκριμένα, ε, ήταν εσωτερικά σημειώματα των διοικήσεων των νοσοκομείων Λαϊκού και Ευαγγελισμού προ του εργαζόμενου γιατρού του με του οποίου του απαγορεύουν κάθε επικοινωνία με τα ΜΜΕ σε οτιδήποτε αφορά κρούσματα και ζητήματα γύρω από τον κορονοϊό. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρουμε ποιο το λέει και από πού έρχεται. Αν να στο πει το νοσοκομείο σου, μην μιλά τώρα για τον κορονοϊό και κάτσε κανένα ασθενή. Και άλλο να σου πει απαγορεύεται θα υποστεί κυρώσει το κράτο. Η διοίκηση λέει προσθέτει ότι η επικοινωνία, εδώ είναι το κλειδί, με τα ΜΜΕ γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγεία. Και λέει λοιπόν εδώ. Σημειώνεται καταρχήν ότι η λογοκρισία τελεί συνταγματική απαγόρευση και διεθνώ ομοίω Αρχής γενομένη από το άρθρο 19 τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ 1948, όπου εγγυάται την ελευθερία του λόγου από όλε τι μορφέ λογοκρισίας και ακολούθω από τον θεμελιώδη νόμο τη Βόνης του 1949, με τη λακωνική φράση Λογοκρισία δεν επιτρέπεται χωρί εξαιρέσει ή άλλου περιορισμού. Κάτσερε, κάτσερε, στελάρα, εσύ τώρα, κάτσερε λίγο φόβο. Ξέρω ότι, α πούμε, άμα πω μια συγκεκριμένη λέξη, α πούμε τη λέξη μαλάκας, αν το πω αυτό το πράγμα στην τηλεόραση πριν τι 9, μπορεί να φάω πρόστιμο. Ναι, γιατί αυτό το αποφασίσαμε μεταξύ μα οι διάφοροι ότι κοίταξε πιο πριν βλέπουν παιδιά και καλό θα ήταν να μην του λέει τηλεόραση τι κακέ λέξει και για κάποιο λόγο δεν αποφασίστηκαν καν ποτέ αυτέ οι κακέ λέξει και αν τα παιδιά επηρεάζονται και είπαμε ότι θα το κάνουμε. Γενικώ, από ό,τι βλέπετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ που φαίνεται κιόλα. Ε, ε, είναι σπουδαία η ελευθερία του λόγου και όχι μόνο σπουδαία και έχει γίνει σπουδαία γιατί έχουμε δει τα αποτελέσματά τη όταν δεν υπάρχει. Έχουμε δει ότι καθεστώ τα ολόκληρα πέφτουν. Υπερθερμένη την κάμερα, κάντε μου τη χάρη να το συνεχίσουμε μετά αυτό. Ευχαριστώ. Το λοιπόν που λέτε, αυτό μπορείτε να το. Δεν έχω την πηγή εύκαιρη αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να δείτε ότι η ελευθερία του λόγου, κάτι το οποίο ε, θα σα πει πάρα πολύ το US of A, ότι έχει χρόνια που δεν έχει, γιατί πρέπει να δείτε πότε τα δικαιώματα των μαύρων ήρθαν και ήρθαν και έγιναν ίσα με τα δικαιώματα των λευκών, γιατί τότε έχει την ελευθερία του λόγου όλων που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτε. Okay. Η ελευθερία του λόγου σε μια χώρα που οι γυναίκε δεν έχουν ψήφο ουσιαστικά δεν υπάρχει, υπάρχει για το μισό του πληθυσμού. Οπότε γενικά η ελευθερία του λόγου έτσι αόριστα μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν ξέρουμε και δεν κατανοούμε, αλλά θα τα λέμε γιατί είναι ωραία τσιτάτα. Η ελευθερία του λόγου λοιπόν έχει μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία στι δημοκρατίε. Κάτι που το κατάλαβαν. Άλλου είδου καθεστώτα πάρα πολύ αργά, όταν κάποιοι άνθρωποι είχαν ήδη κρεμαστεί ή οτιδήποτε άλλο. Η ελευθερία του λόγου και του τύπου και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι εκεί, διότι κάνουν πιο σταθερέ τι δημοκρατίε. Είναι ένα μεγάλο λειτουργικό κομμάτι μια δημοκρατία να βγαίνει έξω και να λε τον κολλητό σου: Δεν την παλεύω άλλο με την κυβέρνηση. Γιατί όσο δεν το λε, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τι θέλουν οι δημοκρατίε ω πολιτεύματα, είτε είναι αστικά, σοσιαλιστικά, οτιδήποτε, whatever, δεν έχει σημασία. Θέλουν σταθερότητα. Διότι αν δεν έχει τη σταθερότητα, θα πέσει. Κάθε κυβέρνηση θέλει να κρατηθεί επάνω. Και να τα προβλήματα με τι δικτατορίε και είναι και εκεί που πέφτουν. Βλέπετε πώ τραγκαλίζουν μία-μία τι ελευθερίε των πολιτών. Καλή ώρα, Ερντογάν. <coughs> <coughs> μπορείτε να δείτε ρε παιδί μου ότι δεν θα κάνει αυτό, δεν θα κάνει εκείνο, απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο και σε κάποια φάση αυτά που απαγορεύει είναι τόσα πολλά που δεν μπορεί να ζήσει κάποιο. Οπότε ξεκινάνε και γίνονται οι επαναστάσει ε, μπορούν να γίνουν και επαναστάσει για οικονομικού λόγου. Μπορεί να γίνει Δεν έχει σημασία τώρα, δεν είμαι ιστορικό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λέει λοιπόν εδώ ο νόμο. οι διεθνή και εθνική νομολογία έχουν αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα τη ελευθερία του λόγου και του τύπου σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφο 1 του συντάγματο, καθένα μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους του στοχασμού του, τηρώντα του νόμου του κράτου. Σωστό, σωστό. Το λέει, το λέει. Η υπερνομοθετική κατοχήρωση του δικαιώματο αυτού αποτελεί εξειδίκευση της θεμελιώδους δικαιώματος του, του θεμελιώδου δικαιώματο του άρθρου 5, παράγραφος 1 του Συντάγματο περί ελεύθερη ανάπτυξη τη προσωπικότητα και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική τη χώρα. Τα ΜΜΕ οφείλουν να δημοσιοποιούν γεγονότα τη πολιτική και κοινωνική ζωή τη χώρα, συμβάλλοντα έτσι στη διαμόρφωση του δημοκρατικού φρονήματο των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα ασκούν κριτική στην πολιτική εξουσία. Δεν θα πούμε πια μέσα το κάνουν αυτό ή δεν το κάνουν, γιατί θα μπλέξουμε με μηνύσει μετά. Γιατί όπω βλέπετε. Το γράφει αυτό εκεί, αλλά αυτοί έχουν δικαίωμα να πούνε ότι εγώ τους κάνω ζημιά και να με μην μηνύσουν στο αστικό δικαστήριο. Που μπορεί να το χάσω εγώ, αλλά δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα έκανα ή δεν έκανα αυτό που λένε. Σημαίνει ότι έχω ευθύνη. Αυτό. Σύμφωνα άλλωστε με το άρθρο 14, παράγραφο 2 του Συντάγματο, ο τύπο είναι ελεύθερο, η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. Το δικαίωμα τη ελεύθερη εκφράσεω περιλαμβάνει και την ελευθερία συλλογή και διάδοση ιδεών και πληροφοριών, χωρί να είναι δυνατή η επέμβαση των δημοσίων αρχών ή των δημόσιων αρχών. Δεν ξέρω πού πάει ο τόνο. Προσέξτε με λίγο, διότι και εγώ με αυτά έχω μπέρδεμα και δεν τα καταλάβαινα και προσπαθούσα να μου τα εξηγήσουν γιατί είναι δύσκολα τα νομικά. Είναι δύσκολα. Δεν θέλει τζάμπα 19.000 μόρια για να μπει εκεί. Είναι δύσκολο. Είναι... Είναι δύσκολο είναι όλη η ανθρωπότητα μια φιλοσοφία πώ μάθαμε να λύνουμε τα προβλήματά μα με μπαμπά μπαμπούλα, μπα μπα δικαστή ή οτιδήποτε. Για να μην σφαζόμαστε ανάμεταξύ των εμά. Σου λέει λοιπόν αυτό εδώ τώρα, αυτό που, που, συμβαίνει, είναι ότι δεν μπορεί κύριε εγώ να βγω να πω ότι μ' αρέσουν πολύ εμένα αυτά τα μάξια και επειδή το κράτο χρησιμοποιεί άλλα μάξια να μου πει: Εδώ το λε αυτό. Θα χρησιμοποιήσω μόνο τα κρατικά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με βάση του νόμου που έχουμε. Οι δημόσιε αρχέ δεν μπορούν να σου πούν τι να κάνει. Δεν μπορούν, δεν μπορούν να σου κόψουν το αυτό. Οι ιδιωτικέ, από την άλλη, δεν αναφέρονται κάπου και θα φτάσουμε και σε αυτό. Αν δηλαδή εγώ βγω και πω ότι κάτω η Volkswagen, ωραία, και έρθει η Volkswagen και μου πει «Τι λέρε σοβαρά, είσαι υπεύθυνο πολίσεων μα. Γιατί στο σενάριο αυτό είμαι, τώρα σας το είπα. Γιατί τώρα κατάλαβα ότι έτσι δουλεύει καλύτερα το παράδειγμα. Συγχωρέστε με. Είσαι υπεύθυνο πολίσεων εσύ της Volkswagen και πας και λες ότι η Volkswagen δεν είναι καλή. Απολύνεσαι! Δεν μπορεί εσύ μετά να πει ελευθερία του λόγου. Όχι, γιατί είσαι χάπατο. Πήγε στην εταιρεία που δουλεύει και είπε ότι δεν είναι καλή. Τι θα σε κάνω, θα σε αφήσουνε. Δηλαδή, το δικαίωμα των ιδιωτών για κριτική στα λόγια σου, το δικαίωμα γενικότερα για κριτική στα λόγια σου, δεν έχει να κάνει με το δικαίωμα τη ελευθερία του λόγου. Το δικαίωμα εδώ πέρα που βλέπουμε είναι ότι δεν μπορεί μια δημόσια αρχή να σου βουλώσει το στόμα. Εγώ, άμα θέλω, σε ξεσκίζω από πάνω μέχρι κάτω θα βγαίνω και θα λέω Ανατολή τι, μπουρδολογή, ρε. Μπουρδο... Ρε, κατέβα στο story, ρε. ρε. τι είναι αυτά που λες στο story, ρε. ρε αυτά που λες είναι αντιεπιστημονικά, ρε. Ρε, γιατί προσπαθείτε να λιώσετε χιόνι και το κάνετε μαύρο μετά και μετά λιώνει και δεν βλέπετε ότι λιώνει. Τι είναι αυτά που κάνετε. πάρτε καλά. Αυτό είναι δικό μου δικαίωμα. Το δει και παρακάτω. Το δει. Συνεχίζοντα λοιπόν, η ελευθερία τη γνώμη και τη έκφραση προβλέπεται από το άρθρο 19 τη Οικουμενική Διακρίση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το 1948, όπου αναφέρονται τα εξή και σα τα διαβάζω για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Καθένα έχει το δικαίωμα τη ελευθερία τη γνώμη και τη έκφραση, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενεί συνέπειε για τι γνώμε του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίε και ιδέε με οποιοδήποτε μέσο έκφραση και από όλον τον κόσμο. Ε, έμφαση στο δυσμενή, γιατί έχει σημασία. Στο άρθρο 10 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρονται, λέει, τα ακόλουθα. Ο κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα ελευθερία τη έκφραση. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία διατήρηση τη άποψή του, καθώ επίση και του δικαιώματο να αναζητά και να μεταδίδει πληροφορίε και ιδέε χωρί την παρέμβαση οποιασδήποτε κρατική αρχή σε όλον τον κόσμο. Δηλαδή, άμα εγώ πιστεύω ότι τα νεράτζια είναι πράσινα, δεν μπορεί να έρθει το κράτο και να μου πει είναι πορτοκαλίμπε φυλακή. Δεν γίνεται αυτό το το πράγμα. Πρέπει να έρθει ένα άλλο άνθρωπο με την ιδιότητα ίσω του γιατρού και να πει: Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Να το αναλύσουμε και να δούμε αν εγώ έχω αχρωματοψία ή κάτι άλλο. Ε, μπορεί απλώ να μην την παλεύω. Ε, έχει σημασία αυτό ότι το κράτο δεν μπορεί να έρθει ρε παιδί μου και να σου πει τι θα κάνει και τι θα λε. Και αυτό είναι η κρατική λογοκρισία και είναι βασική. Αυτό δεν έχει καμία σχέση το τι κάνουμε στο μεταξύ μα. Δηλαδή εγώ αν πάμε για καφέ με ένα κολλητό και μιλάμε όπως μιλάνε οι κολλητοί φαταφούτα φαταφούτα γιατί το φαταφούτα είναι γνωστή ομιλία των κολλητών αν μιλάμε λοιπόν έτσι και εκείνη την ώρα με πει ρε χοντρέ και του πω κόψτε το χοντρέ αλλιώς δεν ξαναβγαίνουμε για καφέ δεν έχει μπει το κράτος εδώ δεν μπορεί να μου πει εκείνη την ώρα έχω ελευθερία του λόγου <laughs> και εγώ έχω ελευθερία του καφέ, γεια σου. <laughs> δηλαδή έχεις κάθε δικαίωμα να μην ακούς έναν άνθρωπο που σε προσβάλλει και έχεις κάθε δικαίωμα να κριτικάρεις και να επισημαίνεις τον ιδιωτικό λόγο στον άλλον άνθρωπο ότι λέει μπαρμπούτσαλα, ότι λέει βλακίες, ότι αυτά είναι τα δεδομένα και αυτός έχει κάθε δικαίωμα να διατηρεί την άποψή του και εσύ έχεις κάθε δικαίωμα αν διατηρεί την άποψή του ενάντια στα δεδομένα να τον λες βλαμένο. Γεγέ, είναι δικαίωμά σου να ασκείς κριτική, είναι δικαίωμά του να κλείνει τα αυτιά του. Οκ, οκ, εντάξει, εντάξει. Το ότι είναι δικαίωμά σου δεν σημαίνει ότι αυτή η πράξη δεν μπορεί να σε χαρακτηρίσει. Για παράδειγμα, δεν είναι δικαίωμά μου να βγω και να μαχαιρώσω κάποιον, είναι ποινικό αδίκημα δεν σημαίνει ότι με το να μην μαχαιρώνω κάποιον έρχεται κάποιος και με βαφτίζει εξαίρετα ηθικό χαρακτήρα. Δεν στέκει αυτό δηλαδή, απλώς δεν μαχερώνω κάποιον, δηλαδή δεν κάνω κάτι κακό. Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλω φωτοστέφανο εγώ τώρα επειδή δεν κάνω κάτι κακό. Συνεχίζω, θα αλλάξω και γωνία στην κάμερα έτσι. Στο άρθρο 19 του Διεθνού Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, αναφέρονται σχετικά με την ελευθερία του λόγου τα παρακάτω. Ο κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του χωρί καμία παρέμβαση. Ο κάθε άνθρωπο πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερία τη έκφραση. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του καθενό να αναζητά, να λαμβάνει και να μεταδίδει οποιασδήποτε πληροφορίε και ιδέε ανεξαρτήτω συνόρων, είτε προφορικά είτε γραπτά είτε εκτυπωμένα, σε μορφή τέχνη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τη επιλογή του άμα θέλει. Τέλο, σύμφωνα με το άρθρο 5α του συντάγματο, καθένα έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπω νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνον εφόσον είναι απολύτω αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγου εθνική ασφάλεια, καταπολέμηση του εγκλήματο ή προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. Δηλαδή, μπορούν να στο περιορίσουν, να σου κλείσουν τη στρόφιγγα και την κάνουν. Αλλά αν δουν ότι πα να κάνει ή έχει κάνει ήδη και θέλουν να σταματήσουν την επόμενη σου πράξη, να κάνει κουτσουκέλα. Mm -hmm. Καθένα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην κοινωνία τη πληροφορία, λέει εδώ. Η διευκόλυνση τη πρόβαση τη πληροφορία που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώ και τη παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή του, αποτελεί υποχρέωση του κράτου, τηρούμενων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9α και 19. Και από κάτω είναι οι όροι και περιορισμοί. Δεν θα διαβάσω τα πάντα, διότι αυτό το βίντεο θα πάει όπου να είναι, θα διαβάσω μόνο ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του συντάγματο, καθένα έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Οι οριοθετήσει αυτές εφαρμόζονται σε όλα τα συνταγματικά δικαιώματα και συνιστούν καθολικές ρυθμίσεις δεν ξεφεύγεις από αυτά. Ο συντακτικός νομοθέτης με τη φράση «δικαιώματα των άλλων» εννοεί κυρίως τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των άλλων φορέων, τα ατομικά δικαιώματα αλλά και τα ιδιωτικά δικαιώματα που προκύπτουν από τον νόμο. Τα χρηστά ήθη συνιστούν ποινική ρήτρα και θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξίας έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη. Δηλαδή, άμα είσαι ένα ομοφοβικό σκουπίδι δεν έχεις ελευθερία του λόγου γιατί προσβάλλεις τα δικαιώματα των άλλων. Γκέγε, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου που να λέει εγώ θέλω να λέω τα δικά μου και να μην μου συμβαίνει εμένα τίποτα και να τριγυρνάω έτσι, διότι το γράφει ρητά το Σύνταγμα ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Επομένως κύριε Ανατολίτη, έτσι που ξέρετε τα πολλά, ούτε καν και ο νου σας κατεβάζει ούτε καν τα διαβάζω όλα από μέσα. Κύριε Ανατολίτη μου, εσείς δηλαδή, Δηλαδή, τι εννοείται με αυτό. Εγώ δεν εννοώ τίποτα, δεν μπορώ να ερμηνεύσω εγώ το Σύνταγμα, αλλά αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα να λέει ξεκάθαρα: κάθε προσβολή τη ανθρώπινη αξία έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη. Δεν μπορεί δηλαδή εσύ να νομίζει ότι βγαίνοντα και κράζοντα και, και βρίζοντα τα πάντα όλα και να είσαι μειωτικό και να παρακινεί σε βία ή κάτι τέτοιο το οποίο προστατεύεται, έχει ελευθερία του λόγου, διότι προβλέπεται από το Σύνταγμα. Ότι δεν έχει. Πάμε τώρα στο άλλο. Καθένα μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 1 του συντάγματο του στοχασμού του τηρώντα του νόμου του κράτου. Και λέει λοιπόν, κατόπιν τούτων τυχόν περιορισμοί του δικαιώματο τη ελεύθερη έκφραση εφόσον δεν εμπίπτουν στου γενικού περιορισμού οι οποίοι πρέπει να προβλέπονται σαφώ από το νόμο ή από κανονιστική πράξη τη διοίκηση που έχει εκδοθεί με ειδική εξουσιοδότηση του νόμου και ουδέποτε απευθεία με ατομική διοικητική πράξη. Μπλα μπλα μπλα. Όλα αυτά τα έχω διαβάσει γιατί αφορούν εκείνη την ανακοίνωση στο λαϊκό και τέλο ε, τέλος πάντων είχε τεθεί αυτή η ανακοίνωση ε, πώς το λένε, από το λαϊκό ε, είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση η συνταγματικότητά της. Τώρα ας προχωρήσουμε λίγο παραπάνω αφού έχετε φτάσει μέχρι εδώ για να φτάσουμε και στο σημείο που μας ενοχλεί. Πάμε ρε παιδί μου τώρα έτσι και στο άλλο το θέμα. Το άλλο το θέμα είναι αυτό που μου άνοιξε τα μάτια η φίλη εδώ, η Κωνσταντίνα, διότι εγώ δεν. Λέμε λοιπόν, έχει, έχουμε κάποιε ερωτήσει, βλέπω. Ερωτήσεις. Γιατί περνάει αυτό ο νόμο τώρα, τι γίνεται, πέρα πήγε να περάσει αυτό ο νόμος ο νόμο αυτό λέει ότι πρόκειται να περάσει ω μια εφαρμογή μια οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κρατάει από το 2010 και τροποποιήθηκε το 2018. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει σχετικά βίντεο πολλοί YouTubers για το άρθρο 11, το άρθρο 13, το άρθρο 15, όλα αυτά τα άρθρα, τα οποία προσπαθούσαν να βάλουν έναν έλεγχο μέσα στο ίντερνετ με πολύ πολύ άσχημο τρόπο. Αν θυμάστε, παλιότερα είχε πάει να περάσει και εκείνο το ΣΟΠΑ και το πίπα τα οποία πήγαιναν ακόμα περισσότερο να στραγγαλίσουν το ίντερνετ. Βέβαια, ποια είναι τα κίνητρα. Εμεί οι YouTubers και όσοι είμαστε στο Ιντερνετ, ξέρουμε ότι το... η YouTube ειδικά έχει πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτό που γίνεται, γιατί δεν φρόντισε ποτέ να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών μέχρι να έρθουν οι εταιρείε και να πούν χάνουμε έσοδα. Και φυσικά αυτό το έκανε μάλλον στρατηγικά, διότι έτσι κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ πολύ μεγάλη βάση δεδομένων υλικού και να δημιουργήσει μια κίνηση για αυτέ τι εταιρείε. Οπότε οι εταιρείε όταν πήγανε στην YouTube είχαν να σκεφτούν το εξή. Αφήνουμε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο να διαμοιράζει τη μουσική μα και προσπαθούμε να την πείσουμε να μα πληρώσει κάπω ή την τραβάμε και αυτομάτω όλο αυτό ο κόσμο χάνει αυτή τη μουσική που είχε συνηθίσει. Γιατί μην ξεχνάτε, μέχρι πριν λίγα χρόνια το 80% του περιεχομένου του YouTube ήταν μουσική. Και ο κόσμο το χρησιμοποιούσε σαν DJ, σαν αυτό, Mix και τέτοια. Όταν λοιπόν ε, ε, λειτουργεί μόνο με το οικονομικό στο κεφάλι, ε, μόνο με το οικονομικό στο κεφάλι καταλαβαίνει. Οπότε η Google she pulled the thing, έκανε κολπάκια. Σου λέει, οπ, 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 έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον. Οπότε σε ψιλοεκβιάζω και έτσι ξεκίνησαν όλα αυτά με το πρόσχημα ότι προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν φωνάζαμε όλοι ότι αυτό στο Ιντερνετ δεν γίνεται, πρέπει να συμμαζευτεί και ότι έχει παντού φασίστες και παιδεραστέ, δεν υπήρχε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν μπήκε μέσα η Warner, ξέρω εγώ, ήταν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τέλο πάντων, μην το συζητήσουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Ε, πρέπει λοιπόν εμεί να εναρμονιστούμε ω κράτο με το άρθρο 6 τη Οδηγία αυτή τη Ευρωπαϊκή, που λέει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να προσπαθήσουν ώστε οι υπηρεσιε οπτικοακουστικών μέσων, και το YouTube, το Spotify, τώρα όλα αυτά, εντό τη δικαιοδοσία του να μην προκαλούν μίσο βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών και να μην αποτελεί δημόσια πρόκληση για τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος. Τώρα. Ένα πράγμα που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι το ελληνικό κράτο πρέπει να τα ενσωματώσει αυτά στο δικό του δίκαιο, αλλά όχι λέξη προ λέξη. Πρέπει να κάνει τι προσαρμογέ για να ταιριάζουμε το δικό του δίκαιο, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε διαφορετικά δίκαια ανά την Ευρώπη. Έτσι, το ελληνικό κράτο αποφάσισε να τη συνδέσει με ένα νόμο περί τρομοκρατία. Τώρα, μιλάμε για αστικέ ευθύνε. Μιλάμε ότι δεν πρέπει η πλατφόρμα να προκαλεί αυτά μέσα από το υλικό τη, το οποίο είναι έτσι κι περίεργο και προβληματικό. Ξαφνικά έχουμε μια σύνδεση με έναν ποινικό κώδικα, ο οποίο λέει ότι αν το κάνει αυτό θα σε κυνηγήσει το κράτο. Θυμηθείτε τη διαφορά στην αρχή του βίντεο. Μια εταιρεία έχει έναν καλλιτέχνη ο οποίο λέει θάνατο στι μπανάνε. Και έρχονται οι μπανάνε και λένε, μα λέει θάνατο και το λύνετε δικαστικά αυτό μόνοι σα. Και άλλη τέτοια είναι ότι λέει ο καλλιτέχνη θάνατο στην εξουσία και γενικά επειδή αναρχία, οτιδήποτε. Θάνατο στην εξουσία. Το λέει, το ζωγραφίζει. Και κάποιο θεωρεί, το κράτο βασικά πλέον, θεωρεί ότι το θάνατο στην εξουσία είναι παρακίνηση τρομοκρατικό χτύπημα και έχει κυρώσει η πλατφόρμα. Και βάσει του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα, που θα διαβάσουμε παρακάτω, έχει κυρώσει και ο άνθρωπο που το είπε αυτό. Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, για να αναφέρω την κυρία Πινελόπη Πετσίνη, που θα συζητήσουμε μετά, η οποία έχει διδακτορικό ε, στι επιστήμε τεχνών και ανθρωπιστικών επιστήμων, δεν έχει σημασία που τώρα αυτό έχει δίκευση στη φωτογραφία η γυναίκα. Αν έβγαζε μια φωτογραφία με εκείνου του ανήλικου οπλαρχηγού σε έναν εμφύλιο μια Αφρικανική χώρα που θυμάμαι και την πόσταρε, θα μπορούσε το κράτο να πει: Μα τι κάνει, λε τα ανήλικα να πάρουν τα όπλα. Και αυτό είναι πρόκληση στο τρομοκρατικό χτύπημα. Είναι ασαφέ. Οκ. Okay. Γι' αυτό φρικάραμε όλη τη ζωή μα και είπαμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να διαβάσουμε λίγο παρακάτω. Ποιο είναι ο αποδέκτη του νόμου και για ποιον δημιουργεί υποχρεώσει. Το άρθρο λέει ότι οι υπηρεσίε των οπτικοακουστικών μέσων πρέπει ε, να, να έχουν αυτέ τι υποχρεώσει. Και από τη στιγμή που αυτέ έχουν αυτέ τι υποχρεώσει, σε περίπτωση παράβαση, αυτέ θα υποστούν και τι κυρώσει. Ο ελληνικό νόμο όμω. Η... Παρόλο που κανένα σημείο του νόμου δεν προβλέπει ευθύνε για του πολίτε. Ε. Ε, αρχίζει και το συνδέει με τον τρομονόμο, όπου είναι ποινικό και έχουν ευθύνε και οι πολίτε. Τα καλά νέα με αυτό το νομοσχέδιο λέει είναι ότι αν όχι ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube για παράδειγμα, το οποίο παρακινεί σε βία εναντίον α πούμε των μεταναστών, το νομοσχέδιο Λιβανίου από μόνο του δεν προβλέπει κάποια επιβολή προστίμου στον άνθρωπο αυτόν, αλλά στη YouTube. Εδώ όμω παίζει πάλι ρόλο το άρθρο 187, το οποίο το έβαλε η δική μα κυβέρνηση και λέει ότι μπορεί τελικά να κυνηγήσει και αυτόν. Αλλά και πάλι προκύπτουν δύο βασικά Ζητήματα. Το ένα είναι ότι αν για παράδειγμα το S.U.R.U. λέει η Κωνσταντίνα στο κείμενο που έχει γράψει, το S.U.R.U. ας πούμε για τον α ή β λόγο, αρχίζει να εμπίπτει κατηγορίες στο YouTube ότι αυτό δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα, δεν κατεβάζει δηλαδή αρκετά βίντεο από αυτά που θεωρούνται προβληματικά, ώστε να πληρεί τις υποχρεώσεις του από το άρθρο 8. Αυτό ανάλογα με το πόσα πρόστιμα είναι διευθυμένο το S.U.R.U. να επιβάλλει και... Το κατά πόσο θα είναι σε θέση να επιβάλλει και την πληρωμή του, μπορεί να οδηγήσει την πλατφόρμα σε μια πιο αυστηρή συνθήκη και να προσέχει περισσότερο το υλικό που ανεβαίνει και μένει ανεβασμένο. Ας αλλάξουμε και το πλάνο. Οπότε, το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η δημιουργή, όπως όλοι ξέρουμε και ήδη συμβαίνει, οπότε το λέμε ρε παιδί μου σε θεωρητικό επίπεδο, ενδέχεται προληπτικά να οδηγηθούν σε αυτολογοκρισία διότι ξέρουν και οι ίδιοι πάνω κάτω σε όλες τις πλατφόρμες που κινούμαστε αν αρχίσεις και παρακούς αυτά που λένε σε κάποια βάση θα φας θα το φας το σούτι και έρχεται από μακριά και θα είναι και άσχημο γιατί είναι πολύ πιθανό να χάσει και ένα μεγάλο μέρος των εσόδων σου οι μεγάλοι δημιουργοί όλα αυτά τα χρόνια τα βλέπουν να έρχονται, τα βλέπουν να έρχονται, αλλά τα αποδίδουν αλλού. Και λοιπόν, τι γίνεται τώρα, Μισό, επειδή είναι πολλά. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτό που είπαμε πριν. Τη σχέση με το άρθρο ε, 187α του ποινικού κώδικα. Λέει λοιπόν εδώ η, η φίλη μου, σε αντίθεση με το άρθρο 8 νομοσχεδίου, ισχύει το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα άμεσα για του πολίτε, για του δημιουργού δηλαδή του online περιεχομένου. Το άρθρο και ιδιαίτερα η παράγραφο 6 άλλαξε μέσω νομοσχεδίου τον Ιούνιο του 2019 και τιμωρεί με φυλάκιση όποιον δημόσια, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατική πράξη ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη. Αυτό ο νόμο είναι τρομακτικά ασαφή. Διότι πώ ξέρω εγώ ότι το αστείο που λέω εγώ για παράδειγμα, στην καινούρια μου παράσταση, το χάπι, κλείνω λέγοντα θα είμαι εκεί με τι τσουγκράνε στο Σύνταγμα και θα ρίχνω τον καπιταλισμό. Κοιτάξτε, και η μάνα μου λέει μπράβο, παιδί μου, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι ακριβώ λέξη προ λέξη. Ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα έρθουν να πούν όταν θα ανεβάσω την παράσταση στε, στο Bandcamp και στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και σε streaming. Ποιο μου λέει εμένα ότι θα έρθει ένα τρελό και θα πει ότι τι είναι αυτό, τρομοκρατική ενέργεια. Πάμε στο Σύνταγμα να ρίξουμε τον καπιταλισμό. Και τα λέω τρελό εννοώ το κράτο. Ποιο μου λέει εμένα ότι το κράτο δεν θα θεωρήσει απειλή προ τον εαυτό του αυτό το πράγμα. Ε, διότι ε, το, το, το ποινικό, όπω είπαμε, είναι ενάντια στο κράτο. Άρα, αυτό που λέμε τώρα γενικώ, ότι δηλαδή η λογοκρισία είναι μία. Δεν ισχύει. Υπάρχει μια λογοκρισία που είναι άκρο επικίνδυνη και κινδυνεύει να σε βάλει στη φυλακή και είναι η κρατική. Και μετά υπάρχει και η ιδιωτική. Μια ιδιωτική που έχουμε όλοι. Την απολαμβάνουμε όλοι και έτσι μπορούμε και έχουμε διαπροσωπικέ σχέσει. Δεν πα να πει στη μάνα σου τη λέει κουνάβη, Θα φα παντόφλα στη μάπα. Λογοκρισία είναι και αυτό. Γενικώ το να βουτά τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν μιλήσει ε, απέναντι σε έναν άλλον έχει μια διαφορά από το είμαι ελεύθερο να λέω ό,τι θέλω και δεν μπορεί να με σταματήσει. Μπορεί να σε σταματήσει κάποιο με μήνυση. Έχει δικαίωμα, διότι πρέπει να σταματήσει η ελευθερία σου εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Το γράφει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί όμω σε καμία περίπτωση από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με του νόμου που έχουμε, αλλιώ τρελαδούμε τελείω και και που ξέρουμε, δεν μπορεί το ίδιο το κράτο να έρχεται και να ορίζει αυτό τι είναι επικίνδυνο διότι τότε κινδυνεύει ουσιαστικά. Και λέμε λοιπόν τώρα, ο νόμο αυτό συγκεκριμένα, ο οποίο προστατεύει τον κόσμο από το hate speech, αυτό δηλαδή το βγαίνει κάποιο και λέει: Ζήτω κάτω οι Εβραίοι, οτιδήποτε, όλα αυτά τα χαζά που βγαίνει και λέει πάρα πολλοί κόσμο, δεν είναι απαραίτητα ένα κακό νόμο. Χρόνια τώρα ζητάμε να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα στο Ιντερνετ, διότι όλοι ξέρουμε ότι στο Φόρτσαν διακινούνται μέχρι και πορνογραφικά υλικά από παιδιά, μέχρι και γίνεται χαμό στο Ιντερνετ. Δεν είναι κακό όπως έχει ρυθμιστεί το καθημερινό μας κομμάτι, να ρυθμίσουμε και λίγο το ίντερνετικό κομμάτι, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να το ρυθμίσεις βάζοντας την ευθύνη στις πλατφόρμες διότι οι πλατφόρμες ακούνε μόνο στο χρήμα. Δεν πρόκειται οι πλατφόρμες να κάνουν σοβαρή δουλειά. Κάτι άλλο που ανησύχησε πάρα πολύ τον νομικό κόσμο ήταν ότι... Ε, n, m, ότι δεν τηρείται η αρχή τη αναλογικότητα. Η αρχή τη αναλογικότητα λέει ότι ένα δικαστή, όταν θα δει την περίπτωσή σου, θα καταλάβει και θα κρίνει τι είναι τι. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί ε, ε, με κάτι πάρα πολύ δυνατό σε περίπτωση που δεν έχει διαπράξει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πρέπει να τιμωρήσει ανάλογα. Ε, συγκεκριμένα να σα πω ότι η αρχή τη αναλογικότητα, δηλαδή ο νόμο, σχεδόν κάθε νόμο, αποσκοπεί να λύσει ένα πρόβλημα. Ωραία. Αυτό το πρόβλημα θέλει να προστατέψει ένα δικαίωμα, ένα συμφέρον, να προωθήσει ένα σκοπό. Ε, όπω, για παράδειγμα, είπαμε πριν, το ποινικό δίκαιο, λέει εδώ, προσπαθεί με την εφαρμογή τη τιμωρία να προστατέψει αγαθά όπω η σωματική ακαιρεότητα, η ζωή και η ιδιοκτησία από δολοφόνου και κλέφτε. Ε, πάντα παίρνει δύο ή περισσότερα αγαθά και τα αντισταθμίζει. Δηλαδή, ο με το να ποινικοποιήσει το φόνο και την κλοπή, φέρνει σε ισορροπία δύο ή περισσότερα αγαθά. Είναι η ελευθερία του δράστη, ο οποίο θα πάει φυλακή. Εντάξει, ήρθε σε ισορροπία αυτό. Και το δικαίωμα του καθενό στην εξασφάλιση τη σωματική του ακαιρεότητα και τη ιδιοκτησία του. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε πρακτική εναρμόνιση ή στα αγγλικά balancing. Έτσι μου το έπανε. Και το νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Το balancing πρέπει να γίνεται ανάμεσα στα δικαιώματα του ενό και στα δικαιώματα του άλλου. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι να είναι, Άρτσι, Μπούρτζι και ο Λουλάς. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να μου λε ότι για τον νόμο 8 η αρχή τη αναλογικότητα ισχύει, γιατί προσπαθεί να θεσπίσει το δικαίωμα τη ελευθερία στην τέχνη με το δικαίωμα που είναι αρκετά abstract και χαμένο και αυτό έτσι αφαιρετικό στο να μην έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες. Μόνο που τα συνδέεις αυτά τα δύο intellectually, δηλαδή στο όνομα, είναι σαν να κατηγορείς ευθέως την τέχνη ότι δημιουργεί τρομοκρατικά χτυπήματα. Αυτό φιλοσοφικά έχει σημασία και για τη νομική έχει σημασία. Γιατί αν τα εξισώσει νομικά αυτά τα δύο, τότε θα αρχίσει και το κυνηγητό. Και αν αρχίσει το κυνηγητό, θα αρχίσει να κυνηγά και του καλλιτέχνε. Αυτό είναι που συμβαίνει, και το ωραίο είναι λέει η φίλη Κωνσταντίνα εδώ ότι είναι ανησυχητικό το γεγονό ότι σε αντίθεση με το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπω άλλαξε με την Οδηγία του 2018, το ελληνικό κείμενο αναφέρει την αρχή τη αναλογικότητα μόνο μία φορά, ενώ το άλλο το Ευρωπαϊκό καμιά εικοσαριά. Ε, δεν μπορεί ένα μέτρο. Που λαμβάνεται για την προστασία τη εθνική ασφάλεια, δεν μπορεί να είναι ανάλογο το πόσο πολύ περιορίζει κάποιο άλλο αγαθό. Για παράδειγμα, πρέπει να έχουν όλα ένα νόημα μεταξύ του. Δεν μπορεί να πει ότι περιορίζω την ελευθερία. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ. Περιορίζω το τάισμα στα περιστέρια γιατί κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν. Αν νομοθετηθεί αυτό, μετά πρέπει να έρθει κάποιο άλλο, ένα δικαστή και να πει ότι αυτό είναι παράνομο. Γενικώ το ότι έχουμε τι τρει εξουσίε μα διακριτέ είναι για να μπορούν η μία να κρίνουν την άλλη. Και έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίε. Είναι τα λεγόμενα checks and balances. Η Αμερική είναι πάρα πολύ διάσημη για τα checks and balances που έχει. Εμεί έχουμε λίγα προβλήματα. Αναρωτιόμαστε όλοι ποια είναι η πρόθεση του νομοθέτη και για ποιο λόγο προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είμαστε σε μια περίοδο που συνταγματικά δικαιώματα καταστρατηγούνται για λόγους έκτακτης ανάγκης. Δεκτό. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε και σε μια περίοδο που περνάνε πάρα πολλοί νόμοι, όπως η ίδρυση αστυνομία και προσλήψει ενώ το εσύ καταραίει. Όλα αυτά, αν τα δει συνδυαστικά, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και το μάζεψε κατευθείαν ο Λιβανίο, Λιβάνιο, Λιβανιό όπω λέγεται, ε, το μάζεψε σε σημεία, όχι γενικά, αλλά μάζεψε τουλάχιστον τη σύνδεση με το τρομοκρατικό κομμάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πα να ποινικοποιήσει την τέχνη ουσιαστικά. Με ποιον τρόπο ούτε και εσύ ξέρει. Αλλά αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο ώστε σε κάποια φάση, αν γίνει κάτι, να μπορεί να ποινικοποιήσει όχι μόνο την πλατφόρμα που το μετέδωσε όλο αυτό, αλλά και τον καλλιτέχνη. Το ξέρουμε όλοι ότι όλοι οι καλλιτέχνε αυτολογοκρινόμαστε πλέον στο YouTube, γιατί αλλιώ χάνουμε τι διαφημίσει μα. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και η τηλεόραση έτσι είναι. Οκ. Okay. Ε σε αντίθεση με το τι πιστεύει ο κόσμος δεν είναι θέμα political correctness το ότι λογοκρινόμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όποιος το ισχυρίζεται αυτό δεν έχει ιδέα τι γίνεται. Ο λόγος που ξεκίνησε η λογοκρισία είναι γιατί κάποτε ένα βίντεο αποκεφαλισμού πήρε διαφημίσεις. Και επειδή οι εταιρείε δεν ξέρουν πώ λειτουργούν οι διαφημίσει στο YouTube, άρχισαν να κάνουν μηνύσει στη YouTube. Αυτό ήταν το αντπόκαλυψη το λεγόμενο. Ένα άνθρωπο, λοιπόν, μια διαφήμιση μια εταιρεία βρέθηκε σε ένα βίντεο αποκεφαλισμού. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο η Jihad είχε κανάλι. Δεν είναι για ποιο λόγο διαφημίστηκε εσύ εκεί. Αυτό που λέγαμε από την αρχή ήταν α γίνει ένα έλεγχο στο περιεχόμενο με ανθρώπου, ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Το YouTube σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω ανθρώπου, γιατί δεν με συμφέρει οικονομικά. Άρα, άρα μπαίνουν νόμοι καπέλα, οι οποίοι λογοκρίνουν τα πάντα για να είναι φυλαγμένοι από παντού. Έχει σημασία αυτό. Μια εταιρεία θέλει να είναι φυλαγμένη από παντού. Πρέπει να υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια τα οποία να ενισχύουν τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Πρέπει δηλαδή μέσα στο ίντερνετ να αναγνωρίζονται όλα αυτά. Και να μπορώ εγώ να πω ότι κοίταξε αυτό εκεί τώρα που το λέει αυτό, δεν το κάνει για τα views, δεν το κάνει για τα βίντεο, το κάνει γιατί είναι πολιτική και το κάνει για να προσελκύσει κόσμο και το κάνει να του φάει τα λεφτά. Αυτά όλα στο ίντερνετ είναι λίγο φωλά. Ναι, μεν είναι νόμιμοι για το λόγο στο ίντερνετ, αλλά και για την πραγματική ζωή. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα δεν εφαρμόζονται το ίδιο. Αν πας στην αστυνομία και πεις ένας άνθρωπος που έχει 500.000 followers με έβγαλε έτσι και θέλω να του κάνω μήνυση γιατί είπε ότι είμαι κερατόκλις και, και μου κάνει μεγάλη ζημιά, στην αστυνομία θα γελάσουν Αν πας και το πεις ότι το έκανες ένα συλλαλητήριο που βεβαίως κάνει μια μήνυση. Γενικώς υπάρχει θέμα και στην αντίληψη των ανθρώπων εδώ πέρα. Για να περάσω λοιπόν σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι αυτού του γιγάντιου βίντεο και να... και να, πάμε λίγο σε μια άλλη συζήτηση που έχει και αυτή πολύ μεγάλη σημασία. Όταν έγινε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα με αυτόν τον νόμο που δημοσιεύθηκε, ή κινητοποιηθήκαμε εμεί σαν εργατική ομάδα του stand-up και είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό για λογοκρισία. Τζίκι την ε, τι συμβαίνει τώρα. Πολλοί νομικοί είπαν ότι κοιτάξτε, δεν, προβλέπετε, δεν προβλέπονται κυρώσει για τον καλλιτέχνη, οπότε μην τρελαίνεστε. Αλλά βλέπανε όλοι το προβληματικό κομμάτι τη σύνδεση με τον τρομονόμο. Εμεί αυτό που είδαμε είναι ότι αυτή η οδηγία περνάει όπω θέλει η κάθε χώρα στο δικό τη δίκαιο και στην Ισπανία ένα άνθρωπο διώκεται επειδή σε ένα τραγούδι το έβρισε το στέμα και κρύφτηκε μέσα σε πανεπιστήμιο και τελικά το συλλάβανε. Και θα εκτίσει μια ποινή φυλάκιση 8-9 μηνών τώρα γιατί έβρισε το στέμα. Είμαστε στο 2021 και ένα άνθρωπο σε μια χώρα έβρισε έναν βασιλιά και θα πάει φυλακή. Whatever. Οπότε ναι, έχουν δίκιο οι νομικοί που λένε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή κάτι ποινικό απέναντί μα, αλλά εμεί βλέπουμε ότι στο μέλλον μπορεί να προβλέπεται, συγγνώμη, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε. Και με άλλε. Και στο μέλλον. Για το μέλλον κοιτά. Δεν κοιτά μόνο για τώρα. Έψαξα λοιπόν και βρήκα ένα βιβλίο, λέγεται Η λογοκρισία στην Ελλάδα. Θα σα το αφήσω από κάτω να το βρείτε είναι ένα pdf το οποίο το έγραψε η Πινελόπη Πετσίνη και έχει μαζέψει μια ολόκληρη ιστορία της λογοκρισίας στην Ελλάδα. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη ολόκληρο, μόνο διάφορα χωρία. Την εισαγωγή λοιπόν την υπογράφει η κυρία Πινελόβι Πετσίνη, η οποία έχει διδακτορικό, είπαμε, στι τέχνε τη ανθρωπιστικών επιστημών με ειδίκευση στη φωτογραφία, και ο κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή στο τμήμα πολιτική επιστήμη και ιστορία του Παντίου, ο οποίο άνθρωπο είναι, είναι, είναι ενεργά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, δεν ξέρω τότε. Οπότε ούτε αυτό είναι κρυφό, το καταλαβαίνω, το ξέρω. Okay, έχω στο νου μου τα biases που μπορεί να προκύψουν. Στην εισαγωγή λοιπόν, που λέγεται εισαγωγή γιατί λογοκρισία σε αυτό το βιβλίο θέτουν το ζήτημα ότι η λογοκρισία είναι ένα υποδιαμόρφωση γνωστικό αντικείμενο και ότι πάρα πάρα πολλέ πληροφορίε γι' αυτό πήραμε μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου και την επακόλουθη κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ. Ένα μεγάλο μέρο επίσημου αρχιακού υλικού κατέστη για πρώτη φορά διαθέσιμο στου ερευνητέ. Τέλο πάντων, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Το πιάνει από την εποχή τη λογοκρισία στην Ελλάδα και λέει ότι στην ουσία η λογοκρισία σήμερα δεν έχει καμία σχέση ω φαινόμενο με αυτό που βίωσε η χώρα μέχρι το 1974. Γι' αυτό λέει είναι μείζον λάθο να μην βλέπουμε ε, την τομή τη μεταπολίτευση σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, όμω, η τομή τη μεταπολίτευση δεν πρέπει, λέει, να μα κάνει να αποθούμε τη συνέχεια τη ιστορία. Το ενδιαφέρον λοιπόν ερώτημα είναι γιατί το θέμα λογοκρισία στην Ελλάδα δεν έχει αποτελέσει αυτοτελέ αντικείμενο διεπιστημονική έρευνα και γιατί τόσο στο ιστορικό βάθο όσο και η κοινωνική διείσδυση των φαινομένων λογοκρισία δεν έχουν επαρκώ μελετηθεί. Γιατί στην Ελλάδα πέρασε ότι η λογοκρισία σταμάτησε με τη Χούντα. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να λε κάποια πράγματα στα κανάλια, δεν μπορεί να γράψει κάποια πράγματα στην εφημερίδα. Γενικώ δεν είναι ότι έχει σταματήσει να υπάρχει λογοκρισία. Αυτό το οποίο λέμε εμεί οι καλλιτέχνε συνολικά είναι ότι είναι αδύνατο να υπάρξει απόλυτη ελευθερία του λόγου, κάτι το οποίο το αναγνωρίζει και ο νόμο. Διότι στην απόλυτη ελευθερία του λόγου δεν έχει κανέναν τρόπο να απευθυνθεί σε ένα αστικό δικαστήριο για να βρει το δίκιο σου. Απ' την άλλη, στην πολύ αυστηρή λογοκρισία, η οποία είναι η κρατική λογοκρισία και είναι το ύψιστο είδο λογοκρισία. Ε, αν το βάλουμε από 0 έω το 10, η κρατική είναι το 10 και η απόλυτη ασυδοσία, η ελευθερία, λέω ότι θέλω οτιδήποτε παρακοινώ συμβαίνει είναι το 0. Εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε στο 5 με 6, όπω έδεσε πολύ σωστά και η φίλη Κωνσταντίνα. Γιατί στο 5 με 6, γιατί πρέπει να μπορεί να εκφράζει την τέχνη σου, αλλά πρέπει να είσαι και υπόλογο για τι συνέπειε που προκαλεί αυτή η ελεύθερη σου έκφραση. Α, α, αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζει και το ίδιο το κράτος και το ίδιο το νομοθετικό σύστημα. Όταν κάποιος λοιπόν μας κατηγορεί εμά και την εργατική ομάδα και τους καλλιτέχνες για επιλεκτική ευαισθησία και ότι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν την πραγματική ελευθερία του λόγου βάλλονται ενάντια στο political correctness, αυτό που κάνει να συγχαίει θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Όταν για παράδειγμα ένας πολύ γνωστός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρεται ότι η κορεκτήλα κάνει κακό ο ίδιο βουλευτή, αν εγώ πάω σε μια εκκλησία και πω μπίπ το μπίπ, θα ζητήσει να εκδιωχθώ. Η πολιτική ορθότητα δεν έχει πρόσημο αριστερό και δεξιό, διότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι πολιτικό ορθά σε διάφορε συνθήκε τη ζωή σου, όπω είναι ο στρατό, όπω είναι, η, το λένε, όπως είναι η εκκλησία, όπω είναι οι κηδείε, όπω είναι γενικά πράγματα και έννοιε που είναι και πανανθρώπινε και αριστερέ και δεξιέ όσοι προσπαθούν να μιλήσουν για την πολιτική ορθότητα με ένα συγκεκριμένο πρόσημο είναι ελαφρώς, ελαφρώς Τόσο δάσο πατάει ο ελέφαντας, πολύ πολύ biased. Εντάξει. Αυτό επίση που σα λέω έχει να είναι καθαρά γεγονό. Δηλαδή, δεν είναι ότι το φαντάζομαι εγώ τώρα αυτό. Okay. Υπάρχουν εκφραστέ τη πολιτική ορθότητα και στα 2, 3, 4, 8 άκρα. Μην, μην πάμε τώρα παρακεί, Γιατί θα μπω στην ιστορία τη πολιτική ορθότητα και αυτό είναι ένα άλλο βίντεο. Αφήστε το ήσυχο. Πάμε τώρα στο βασικό. Λένε λοιπόν αυτοί οι δύο συγγραφεί εδώ πέρα ότι η λογοκρισία μπορεί να εμφανιστεί όταν και όπου μέσω τη ελευθερία του λόγου διακυβεύονται υλικά αγαθά ή εξάρτηση. Το έθνο, το κράτο, η αγορά, η θρησκεία και τα χρυσά ήθη. Όταν δηλαδή απειλούνται αξίε πραγματική και εμβληματική εμβέλεια. Κάνει λοιπόν. Το διαχωρισμό και λέει ότι υπάρχει άμεση και έμεση λογοκρισία που παρουσιάζεται σε όλε τι εκδοχέ του δημοσίου λόγου: από τι οικαστικέ τέχνε, το στίχο, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, ω τη δημοσιογραφία, από τι πιο παραδοσιακέ εκφορέ, ω τι πλέον σύγχρονε στον χώρο του διαδικτύου, από την ευθεία καταστολή, στην προληπτική τη μορφή και τέλο τον κατεξοχήν ανεξιχνία στο λογοκριτικό τύπο. Λογοκριτικό τύπο στα ελληνικά, την αυτολογοκρισία. Οι υποστηρικτέ τη λεγόμενη νέα λογοκρισία, the new censorship. Συνηγορούν υπέρ μια αντίληψη τη λογοκρισία πολύ ευρύτερη από την παραδοσιακή. Επιμένοντα ότι εκτό από τη θεσμοθετημένη παρεμβατική κανονιστική λογοκρισία, το regulatory censorship, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η επικοινωνία επηρεάζονται από μια ιδιοσυστατική ή δομική λογοκρισία, structural censorship. Δηλαδή είναι μορφέ κανονιστική ρύθμιση του λόγου που καθορίζουν τι μπορεί να υποθεί από ποιον, σε ποιον με ποιον τρόπο και σε ποιο πλαίσιο. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε καθημερινότητα. Καθημερινότητα, αν δεν έκανα σαρδά δεν έχει ελεύθερο λόγο στην καθημερινότητά σου. Δεν έχει ελεύθερο λόγο απέναντι σε ιδιώτε. Μπορούν ανα πάσα στιγμή να σου πούν σκάσε και να σηκωθούν να φύγουν. Έχει ανα πάσα στιγμή την ελευθερία να πα σε κάποιον που μιλάει δημόσια στο Instagram και να τον κάνει report. Ή έχει ανα πάσα στιγμή τη δυνατότητα να του γράψει κάτω στα comment τι είναι αυτά που λε. Αυτό όπως θα δείτε και παρακάτω λέγεται κριτική. Δώστε μου μισό, μισό δευτερόλεπτο. Αυτό που συμβαίνει πρακτικά είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη δύο δυνάμεων. Είναι αυτή η δημιουργή οι οποίοι λένε «Ε, εγώ θα λέω ό,τι πουστάρω. Εντάξει, και δεν μπορεί κανείς να μου κάνει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δημιουργοί που λέμε, κοίτα, γενικά πε ότι γουστάρει, αλλά πρώτον μην κοροϊδεύει τον κόσμο και λέγε ότι αυτά που λες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόσημο, το οποίο καθαρά δικό μα ζήτημα. Δεν μπορεί να μπει ο νόμο εδώ. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνω και εγώ το καταλαβαίνω. Που το θέλω, α πούμε. Δεύτερον όμω, δεν μπορεί να λε ό,τι μα ό,τι γουστάρεις γιατί κάποιες φορές έχει τόση δύναμη που αυτό που λες μπορεί ο άλλος να το πάρει ως πραγματικότητα. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, διότι δηλαδή ο σου πει και είμαι εγώ υπεύθυνο για το τι θα καταλάβει ο άλλος. Η αλήθεια είναι πως δεν είσαι, δεν θα έπρεπε να είσαι, αλλά ταυτόχρονα αν ο λόγος σου μπερδεύει τον κόσμο, τότε υπάρχει κάτι που λέγεται χειρισμός. Και είναι καλά καταγεγραμμένο και ξέρουμε τι γίνεται. Με λίγα λόγια, Εάν θες να κάνεις ένα πολιτικό κανάλι και να απολαμβάνεις την προστασία που έχει το πολιτικό κανάλι από του επικριτέ του να κάνει ένα πολιτικό κανάλι. Αν έχει ένα κανάλι το οποίο κάνει νύχια και παράλληλα ταυτόχρονα περνά και, τις φοβερές και τρομερές αξίες οτι, τι φοβερέ και τρομερέ αξίε οτι οποιοδήποτε πράγματο πιστεύει, ω ε, λογική ή ότι έτσι εφαρμόζονται τα νύχια, τότε καταλαβαίνουμε ω καλλιτέχνε κρίνουμε ότι αυτό που κάνει δεν είναι ακριβώ τέχνη αλλά κατευθυνόμενη πολιτική δράση. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό, όχι, αρκεί να λέξει ότι είναι κατευθυνόμενη πολιτική δράση. Και τώρα. Θα κλείσω διαβάζοντα ένα απόσπασμα από το βιβλίο που το θεωρώ εξαιρετικά σπουδαίο, γιατί απαντάει με τη μία σε όλα αυτά τα παπαγαλάκια που μπορεί να ήθελαν να πούν οτιδήποτε του κατέβει στο κεφάλι, ότι δίθεν είμαστε υποκριτέ και ότι θέλουμε τη μία μορφή λογοκρισία ή την άλλη. Γενικά να θυμάστε, το άσπρο ή μαύρο είναι λογικό σφάλμα, είναι λογική πλάνη. Δεν μπορεί τα πράγματα να είναι either or. Και επειδή το σύνθημα, το, σύνθημα, το ζήτημα είναι σύνθετο και πολύ σύνθετο και σύνθετο σαν του Μαθιουδάκη το σύνθετο, θα πούμε μόνο εδώ ότι. Η Judith Butler ε, έχει αποκαλέσει πάρα πολύ ωραία το, το κυρίαρχο υποκείμενο. Εδώ λέει η θεσμοθετημένη λογοκρισία, η κρατική δηλαδή λογοκρισία, η ύψιστη μορφή λογοκρισία, που βασίζεται ε, βασίζεται, συγγνώμη, βασίζεται στη διαδική αντιπαράθεση μεταξύ λογοκριτή και λογοκρινόμενου και αναφέρεται σε πράξεις λογοκρισίας που πραγματοποιούνται από αυτό που η Judith Butler αποκάλεσε ένα κυρίαρχο υποκείμενο που ασκεί εξουσία εργαλειακά σε ένα άλλο. Αντιθέτως, η δομική λογοκρισία είναι παραγωγική. Όπως ακριβώς και η ισχύς, γιατί στην ουσία δημιουργεί όσο και απαγορεύει, παράγει λόγους, κατασκευάζει γνώση και κοινωνικές πρακτικές. Και στην ουσία αυτό που λέμε εδώ πέρα όλοι μας οι καλλιτέχνες, όσοι έχουμε τα μυαλά στο κεφάλι, λέμε ότι οι ίδιοι δημιουργοί επαναπροσδιορίζοντας τους τρόπους παραγωγής έργου για να παραπλανήσουν την εξουσία, υιοθετούν συμβολική γλώσσα και επινοούν τρόπους υπενικτικούς. Οι αναγνώστες ενός κειμένου ή οι θεατές μιας ταινίας που έχουν λογογραφηθεί δεν είναι αφιλείς, η ίδια η πράξη της απαγόρευσης καθιστά το έργο αλληγορικό. Γι' αυτό και λέμε γενικώ ότι είναι πρόβλημα να απαγορεύεις λέξεις, διότι αυτός που θέλει να απαγορεύει λεξεις διοτι αυτος που κακοποιητικά μια λέξη θα εφεύρει μια άλλη αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμφυσίσουμε μια κοινωνική συνείδηση σε αυτόν που χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις και να τον κάνουμε να καταλάβει ότι πιθανότατα κάθε φορά που τις χρησιμοποιεί έχουν ένα ειδικό βάρος και άθελά του ακόμη μπορεί να προσβάλλει κάποια ομάδα δεν μπορούμε να αρνούμαστε το βάρος των λέξεων της γλώσσας είναι πάρα πολύ προβληματικό ε, αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ σε αυτό το τεράστιο βίντεο που πολλέ φορέ είναι εκνευριστικό γιατί απλώ διαβάζω από μέσα, το καταλαβαίνω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσω διαβάζοντα αυτό το απόσπασμα και θα βάλω χιόνι τις γάτες να παίζουν δεν ξέρω τι απλώς θα ακούτε μόνο τη φωνή μου από εδώ και πέρα σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ τσεκάρτε την περιγραφή για τις πηγές και τρόπους να ενισχύσετε το κανάλι και μια παράσταση η οποία εντάξει αν αυτό το βίντεο μείνει SAE δεν θα υπάρχει πλέον αλλά τσεκάρετε τα στην περιγραφή από μένα γεια σας σας ευχαριστώ πάρα πολύ θα σας διαβάσω τώρα mm -hmm. bye το απόσπασμα είναι από το βιβλίο η λογοκρισία στην Ελλάδα από την εισαγωγή από το χωρίο λογοκρισία και κριτική η πρόσφατη κυριαρχία μιας πολωμένης ρητορική, η οποία συνδέει τη λογοκρισία αποκλειστικά με το δίπολο ελευθερία καταστολή σε συνδυασμό με μια διεύρυνση του όρου που στην ακραία εκδοχή της κατέληξε να ονομάζει λογοκρισία κάθε είδους κρίση ή επιλογή καθώς αυτή επιτρέπει κάτι και αποκλείει κάτι άλλο όσο αντιφατική κι αν είναι, βοηθάει ιδιαίτερα στην αποσιώπηση κάθε κριτικής χωρίς να καταφύγει κανείς σε πραγματικό διάλογο. Η λογοκρισία έχει μετατραπεί σε ένα πολύ βολικό επιχείρημα εξαιτία τη ρητορική αξία του όρου, η οποία καταρχά εγγυάται την προσοχή του κοινού, και έπειτα εξυπηρετεί ιδιαίτερα, καθώ αποκρύπτει την ποιότητα του υλικού ή των θέσεων που υποτίθεται πω λογοκρίνονται. Με αυτή τη λογική, βέβαια, κάθε προσπάθεια δημιουργία νοήματο ουσιαστικά θα στιγματίζεται ω λογοκρισία. Το αποτέλεσμα ισοπεδώνει τι διακρίσει μεταξύ των ειδών εξουσία και ισχύω, εμέσως εξισώνοντα την κρατική καταστολή του λόγου ή εκείνη που επιβάλλεται από την εκκλησία ή την αγορά, με εκείνη που προκύπτει από την κυριαρχία ενό συγκεκριμένου λόγου ή από τον ίδιο το θεσμό τη κριτική. Είναι το ίδιο ένα συγγραφέα του οποίου το έργο απαγορεύεται από ένα απολυταρχικό ή από ένα φιλελεύθερο καθεστώ, με τον ακαδημαϊκό που η έρευνά του απορρίπτεται από ένα επιστημονικό περιοδικό του πεδίου του ή από ένα ερευνητικό κέντρο. Η διαμόρφωση κανόνων είναι πράγματι χρήσιμο εργαλείο για τη λογοκρισία. Είναι όμω και ένα πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτισμική επιλογή και σταθεροποίηση. Ο λογοκριτικό έλεγχο που αφορά τη συμμόρφωση με του κανόνε, είτε νομικού, είτε αισθητικού, είτε ενό ευρύτερου ιδεολογικού χαρακτήρα, αναπόφευκτα απαιτεί αυταρχικέ ή τουλάχιστον ιεραρχικέ δομέ. Η λογοκρισία προποθέτει την ύπαρξη ενό κανόνα, ο οποίο με τη σειρά του τη παρέχει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα πολιτισμικά προϊόντα. Οι κανόνε ασχολούνται επίση με τη διατήρηση τη νόρμα, η ανάπτυξη και εξέλιξή του όμω δεν συμβαίνει κατανάγκη να αποκλειστικά μέσω εξουσιοδοτημένων θεσμών. Πράγματι, οι κανόνες καθορίζονται από ειδικού, των οποίων η κρίση έχει επηρεαστεί από εξίσου κανονικοποιημένες παραδόσεις όπω αντανακλώνται στη δική τους εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση. Αλλά αρκετοί από αυτού αναπτύσσονται και εξελίσσονται βάσει τη υποδοχή από και τη διάδραση με το εκάστοτε ακροτήριό του και αυτό συνιστά μια βασική διαφορά με τη λογοκρισία. Στην κοινωνία και στον πολιτισμό υπάρχουν άπειρα παραδείγματα ρύθμιση και ελέγχου τη επικοινωνία, τα οποία είναι πράγματι χαρακτηριστικά τη λογοκρισίας. Αλλά ενώ η λογοκρισία προποθέτει πάντα τον έλεγχο και τη ρύθμιση των λόγων, δεν ισοδυναμεί κάθε τέτοια ρύθμιση με λογοκρισία. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που φωνάζουν λογοκρισία μπροστά σε οποιαδήποτε κρίση ή κριτική, και μιλούν για μηχανισμού αποκλεισμού μια επιτροπή, ενό ιδρύματο, ενό επιμελητή ή εκφοβισμού. Εδώ είναι συνήθω η κριτική τη αριστερά που καταγγέλλεται ω λογοκρισία. Αναπαράγουν μια αντίφαση. Ενώ όλε οι διευρυμένε προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί τι τελευταίε δύο δεκαετίε στηρίζονται σε αναλύσει οι οποίε αντιμετωπίζουν τη λογοκρισία ή τη λογοκριτική λογική ω ένα φαινόμενο που είναι αφενό εξαιρετικά σύνθετο και αφετέρου διαθέτει μια επικοδομητική πλευρά. Οι ίδιοι υιοθετούν ταυτοχρόνω τον πλέον παραδοσιακό ορισμό τη κακή, μονοσήμαντη λογοκρισίας στην απόρριψη του οποίου βασίστηκαν αυτέ οι προσεγγίσεις. Και αντανακλώντα μια απλοϊκή φροηδική λογική, καταλήγουν να ισχυρίζονται πω ό,τι λογοκρίνεται είναι πάντα σημαντικό.